Για πρώτη φορά τα τελευταία 9 τρίμηνα η Samsung ανακοίνωσε πτώση κερδών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής κινητών και τηλεοράσεων του κόσμου θα καταγράψει το τελευταίο τρίμηνο του 2013 λειτουργικά κέρδη 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, πτώση 18% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η Samsung δεν ανακοινώνει αποτελέσματα τμήματων. Οι αναλυτές πάντως εκτιμούν ότι η πτώση οφείλεται στην επικράτηση της Apple στις πωλήσεις ακριβών κινητών, ενώ για τα πιο φθηνά μοντέλα οι καταναλωτές στρέφονται πλέον σε κινέζικες εταιρείες.